Την ίδια ώρα νερό στο κρασί τους φαίνεται να βάζουν Μακρόν και Μπάιντεν. Οι δύο πρόεδροι συναντώνται σήμερα για πρώτη φορά μετά την πίκρα που προκάλεσε στη Γαλλία η Στρατηγική Συμμαχία ΗΠΑ, Βρετανίας και Γαλλίας. Πάμε να συναντήσουμε την Μαρία Αρώνη που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Μαρία. Καλησπέρα Λίνα, κυρίες και κύριοι. Το πολύ αναμενόμενο τετ-α-τετ Μακρόν-Μπάιντεν γίνεται σήμερα στη Ρώμη με την ελπίδα να αποκατασταθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα γίνει στις 5 η ώρα Ελλάδος στην πρεσβεία της Γαλλίας στη Ρώμη. Και έχει αυτό ένα σημαντικό πολιτικό χαρακτήρα, επισημαίνει το Ελιζέ, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι αυτός ο οποίος θα επισκεφθεί τον Μακρόν στην γαλλική πρεσβεία. Είχε προηγηθεί και η τηλεφωνική συνομιλία Μακρόν-Μπάιντεν στις 22 Σεπτεμβρίου. Από τότε είχε ξεκινήσει μια διαδικασία διαβουλεύσεων για να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο συμμάχων. Τώρα, το Παρίσι αναμένεται εκτός από υποσχέσεις να ζητήσει και συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Ουάσιγκτον. Θα επιδιώξει το Παρίσι να λάβει την ευλογία από τις ΗΠΑ για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής άμυνας. Να συμφωνηθεί δηλαδή ότι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής άμυνας δεν έρχεται σε αντίφαση με την Ατλαντική Συμμαχία. Και η δεύτερη επιδίωξη του Εμμανουέλ Μακρόν είναι να λάβει υποστήριξη των Αμερικανών, να ενισχυθεί η υποστήριξή τους στο Σαχέλ. Η συνάντηση Μακρόν-Μπάιντεν γίνεται μία ημέρα πριν την σύνοδο του G20 στην Ρώμη. Οι 20 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη θα συναντηθούν εκεί. Τα βασικά θέματα στην ατζέντα είναι η κλιματική αλλαγή και η πανδημία. Σε ό,τι αφορά την πανδημία, αναμένεται να αυξήσουν τις δεσμεύσεις τους για να προωθηθεί το ποσοστό εμβολιασμού σε όλο τον πλανήτη μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, θα προετοιμάσουν την σύνοδο που θα ακολουθήσει στη Γλασκόβη για το κλίμα. Και εκεί ο στόχος είναι οι χώρες να δώσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών θερμοκηπίων αυτή την δεκαετία, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μέχρι το 2050. Λίνα.